If you will change, everything will change for you. Γεια σας. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ και στο σημερινό βίντεο θα ήθελα να δούμε τι δεξιότητε που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σα και την καριέρα σα στο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Ο Jim Rohn, ένα από του κορυφαίου σύγχρονου φιλόσοφους των επιχειρήσεων, είχε πει σε μια ομιλία του για το δικτυακό marketing ότι με την ενασχόλησή του με το χώρο αυτό απέκτησε κάποιε δεξιότητε οι οποίε τον βοήθησαν να αλλάξει τη ζωή του. Οι δεξιότητε αυτέ είναι τέσσερι, και αν τι υιοθετήσετε και εσεί, τότε μπορεί να αλλάξει και η δική σα ζωή. Η πρώτη δεξιότητα είναι το πώ να βρίσκετε έναν πελάτη. Το να βρείτε έναν πελάτη είναι η τέχνη του να πιστεύετε σε ένα προϊόν ή σε μια υπηρεσία και να μοιράζεστε αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία με ανθρώπου, γιατί μπορεί να του βοηθήσει. Μία πολύ καλή στρατηγική για να βρείτε νέου πελάτε, είναι να χρησιμοποιείτε τη δική σα εμπειρία ή τι εμπειρίε άλλων. Αλλά να θυμάστε, αν δεν πιστεύετε στο προϊόν σα 100%, τότε δεν θα πιστέψουν ούτε οι άλλοι. Δεύτερη δεξιότητα είναι η στρατολόγηση. Η στρατολόγηση είναι η επόμενη δεξιότητα, η οποία, όταν γίνεται σωστά, δίνει πολύ υψηλέ αμοιβέ. Η στρατολόγηση είναι η τέχνη του να συνδέεστε με ανθρώπου, και να του εμπνέετε να γίνουν κάτι περισσότερο, κάτι μεγαλύτερο από αυτό που είναι ήδη. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο μπορείτε να γίνεστε καλύτεροι όσο περισσότερο το κάνετε. Το τρίτο είναι η οργάνωση ανθρώπων. Η οργάνωση ανθρώπων έχει να κάνει με το να βάζετε ανθρώπου να δουλέψουν μαζί. Τώρα, αυτό σίγουρα εμπεριέχει κάποια δυσκολία, αλλά είναι μαγικό όταν το καταφέρνετε. Στην αρχή μπορεί να φαντάζεστε σαν να προσπαθείτε να βάλετε γάτε σε κοπάδι, γιατί οι γάτε δεν είναι γνωστέ για την υπακοή του. Φροντίστε να ταμείβετε του ανθρώπου και να του αναγνωρίζετε ακόμα και για μικρά βήματα. Όλοι έχουμε την ανάγκη να ανήκουμε σε κάτι μεγάλο, σε κάτι μεγαλύτερο από εμά. Τέταρτη δεξιότητα είναι η εκπαίδευση, η ηγεσία και η διδασκαλία. Χρειάζεται να αναπτύξετε επιχειρηματικέ δεξιότητε και δεξιότητε για τη ζωή. Και ξανά, αυτό έχει να κάνει με την ικανότητα να εμπνεύσετε του ανθρώπου. Θα χρειαστεί να μάθετε να δουλεύετε με του ανθρώπου που το αξίζουν και όχι με αυτού που το χρειάζονται. Δεν μπορείτε να αλλάξετε του ανθρώπου, αλλά οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν τον εαυτό του μόνοι του. Εσεί δώστε του το κατάλληλο περιβάλλον για να αλλάξουν και να αναπτυχθούν. Αυτέ είναι οι τέσσερι δεξιότητε σύμφωνα με τον Jim Rohn για να πετύχετε στη δουλειά σα. Αν θέλετε να μάθετε αναλυτικά όλε αυτέ τι δεξιότητε και να δείτε πώ μπορείτε να τι κάνετε και online, θα σα πρότεινα να δείτε το 40 λεπτό εκπαιδευτικό βίντεο που έχω ανεβάσει στη σελίδα futurepro.gr και στο οποίο εξηγώ πώ μπορείτε να γίνετε και εσεί ο δικτυωτή, ο επαγγελματία του μέλλοντο. Μπείτε στο futurepro.gr. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό βίντεο. Γράψτε μου στα σχόλια από κάτω το βίντεο ποια άλλη πέρα από αυτέ τι δεξιότητε θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη για την επιτυχία. Κάντε τάγκα ένα συνεργάτη σα που πιστεύετε ότι θα ήθελε να μάθει για αυτέ τι τέσσερι δεξιότητε. Είμαι ο Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα. It's not what happens that determines the major part of your future. It's what happens, happens to us all. The key is what you do about it. It's not what happens, it's what you do about it. So if you'll start doing different things with the same circumstances, since we cannot change the circumstances, but we can change ourselves. We can change what we do. What you have at the moment, you've attracted by the person you've become. Now, sometimes it's a little tough to take blaming yourself instead of the marketplace. Taking responsibility instead of putting it off on someone else. Those, that transition sometimes is a challenging mission. If you will change, everything will change for you. You don't have to change what's outside. All you've got to change is what's inside. To have more, you simply have to become more. Don't wish it was easier. Wish you were better. Don't wish for less problems. Wish for more skills. Start working on yourself, making these personal changes. And he said, it'll all change for you.